Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 31. Ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Radio Enandi τον κύριο Δημήτρη Γιαννουλίδη, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κεντρών. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννουλίδη. Καλημέρα, Ανδρέα, και καλημέρα και στους ακροατές που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Γιαννουλίδη, αγαπητέ Δημήτρη, διάλεξες να ανακατευτείς, να πολιτευτείς, να εκτεθείς, να ασχοληθείς με τα κοινά σε μια κεκτημένη, θα λέγαμε, ταχύτητα, καθώς ήσουν υποψήφιος και στις δημοτικές εκλογές με την παράταξη, με το συνδυασμό Νέα Αρχή για τη Θεσσαλονίκη του Γιάννη Τουνασιούλα, και τώρα έχεις κάνει την επιλογή σου να πολιτευτείς με την Ένωση Κεντρών στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο λοιπόν αποφάσισες να είσαι υποψήφιος βουλευτής και για ποιο λόγο με την Ένωση Κεντρών του Βασίλη Λεβέντη? Αποφάσισα να συμμετέχω πλέον ακόμα πιο ενεργά στο πολιτικό στερέωμα, διότι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν πρόσωπα, σαν κοινωνία, είναι τόσο μεγάλες, και οι ευθύνες της νέας γενιάς που θέλει να βγει, να δεσμευτεί και να κάνει άλλα πράγματα από αυτά που έχει αφήσει πίσω η παρακαταθήκη των προηγούμενων κυβερνήσεων και ανθρώπων που διακυβέρνησαν τη χώρα, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να μείνουμε αδρανείς και να περιμένουμε να δούμε τις μαγικές λύσεις που θα βρεθούν από μόνες τους και τελικά θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον που επιθυμούμε. Άρα η συμμετοχή μας ενεργά στα πράγματα και στην πολιτική είναι ένα ηθικό καθήκον που μας βγάζει μπροστά για να προτάσουμε τις ιδέες μας, τις αξίες μας και την ενέργειά μας για να πάμε λίγο καλύτερα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Γιατί όμως με το συγκεκριμένο κόμμα? Πιστεύω ότι οι ιδεολογίες έχουν το χαρακτήρα τους και έχουν την ιστορική τους διαδρομή. Τα πρόσωπα και οι χώροι, νομίζω, παίζουν περισσότερο ρόλο τα πρόσωπα και οι προσωπικότητες που κατεβαίνουν. Θεωρώ ένα καθαρό κόμμα την Ένωση Κεντρών. Δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα. Έχει μια καθαρή πορεία. Και ήθελα να διατρανώσω το λόγο μου και να πάρω θέση αιχμηρά και όσο το δυνατόν πιο δημιουργικά στα πολιτικά πράγματα. Το κόμμα το συγκεκριμένο έκανε μια κακή πορεία, θα λέγαμε, στις ευρωεκλογές. Δεν κατάφερε να εκλέξει κάποιον ευρωβουλευτή. Έκανε ένα άνοιγμα τώρα, θα λέγαμε, σε αρκετούς, σε σένα, στον Νικολόπουλο, τον Κατσίκη, στον Δημαρά, σε διάφορες προσωπικότητες που έρχονται από άλλα πολιτικά κόμματα και πολιτικούς χώρους. Πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθήσει, ότι θα πιάσει το όριο του 3% προκειμένου να εκλέξει κάποιον βουλευτή Ένωση Κεντρών, ή δίνετε εσείς βεβαίως στον αγώνα σας, αλλά χωρίς πολλές ελπίδες? Νομίζω και πιστεύω και βλέπω ότι το ρεύμα και τις αντιδράσεις του κόσμου μετά από τις εκλογές, που ήταν πολλοί και είχαν να κάνουν με 4 ταυτόχρονες εκλογές, που αυτή η σύμπτωση και η ταυτόχρονη διαδικασία λίγο αποσυντώνησε τον κόσμο και δεν μπόρεσε να τον επικεντρώσει στις καθαρές επιλογές και να αποτυπωθεί στην κομματική συγκομιβή, θα λέγαμε. Οπότε ένας λόγος που θεωρώ ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο και να συντέλεσε σε αυτό το αποτέλεσμα για την Ένωση Κεντρών πρέπει να ήταν αυτός. Εκτιμώ ότι διασπάρθηκε η ψήφος από τις πολύπλευρες εκλογές. Μάλιστα. Εσύ είστε ένας άνθρωπος, Δημήτρη, του αθλητισμού. Έχεις πολλά χρόνια παίξει, αγωνιστεί σε ομάδες ποδοσφαίρου της χώρας μας και βεβαίως έχεις ασχοληθεί και με την προπονητική. Ναι. Ως άνθρωπος του αθλητισμού, η εμπλοκή σου με την πολιτική, τι έτσι εικόνα αφήνεις στους συναδέλφους σου, στους αθλητές, δηλαδή τι σου είπαν, καλώς ασχολήθηκες με την πολιτική, ή δεν χρειάζεται να μπεις σε αυτό το χώρο που είναι βρώμικος, που είναι, ξέρεις πώς έχουν απαξιωθεί οι πολιτικοί από το 2010 και μετά? Οι παροντρήσεις και οι νουθεσίες και οι κριτικές
που δέχτηκα για την ενασχόλησή μου με την πολιτική ήταν ενθαρρυντικές, γιατί ούτως ή άλλως εγώ ως ποδοσφαιριστής επαγγελματίας που έπαιξα σε κάποιες ομάδες υψηλού επίπεδου είχα μια κάποια δραστηριότητα και ήμουν ένας ενεργός αθλητής που μετείχε και σε όλες τις διαδικασίες πέραν του καθαρά αγωνιστικού κομματιού, ώστε να εισφέρω και με άλλο τρόπο γενικά στην ιδέα του αθλητισμού. Αυτό για όσους συμπαίκτες και συνεργάτες είχα να κάνουμε αυτό, ξέρω ότι μπορώ να μεταφέρω κάποια πράγματα ουσιαστικά και να είμαι πάρα πολύ χρήσιμος στην πολιτική. Βέβαια και ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο δεν είναι ένας καθαρός χώρος. Όχι, άλλη μόνο. Νομίζω ότι έχει παράλληλα χαρακτηριστικά και στοιχεία και έχει τις ίδιες παγίδες και τους κινδύνους. Βέβαια η πολιτική είναι η απόλυτη και η κυρίαρχη έκφραση ενός πολίτη, οπότε εκεί συσσωρεύονται και μπορούν να βρεθούν πολύ περισσότερα πράγματα που να έχεις να αντιμετωπίσεις. Έχουμε όμως αυτή η εκλογική αναμέτρηση γίνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η χώρα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, αλλά και τυπικά να το δούμε έτσι είναι, δηλαδή έχει βγει από το μνημόνιο γιατί έχει τελειώσει το πρόγραμμα, είχε ημερομηνία λήξης, τελείωσε το πρόγραμμα του μνημονίου και ταυτόχρονα υπάρχει και βεβαίως η Συμφωνία των Πρεσπών που αστεία-αστεία έχει κλείσει ένα χρόνο από την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Λέγανε πολλοί ότι τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή η οικονομία γενικότερα αλλά και η Συμφωνία των Πρεσπών, θα παίξουν κομβικό ρόλο στις εκλογές. Είδαμε όμως στις ευρωεκλογές τελικά να μην παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μειώθηκαν τα ποσοστά του, αλλά διατήρησε αξιοπρεπή ποσοστά στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και οι φωνές που μιλούσαν πάρα πολύ για τη Μακεδονία τελικά δεν επιβραβεύτηκαν στην κάλπη. Άρα η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έπαιξε ρόλο και στις επικείμενες εκλογές τώρα της 7ης Ιουλίου δεν θα παίξει ρόλο στην επιλογή του ψηφοφόρου. Εγώ πιστεύω και βλέπω από τον τρόπο που αναλύω τα πράγματα ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Απλά η επικοινωνιακή πολιτική του μεν ΣΥΡΙΖΑ που έκανε το έγκλημα, το ανεπίτρεπτο, το προδοτικό έγκλημα, να φέρει τη συμφωνία και να πανηγυρίζει για κάτι που θα μας απασχολήσει για δεκαετίες και περισσότερα χρόνια. Δηλαδή έβαλε μια μαύρη παρακαταθήκη, ένα έγκλημα καθοσιώσεως και τη Νέα Δημοκρατία να ανέχεται και να συνηγορεί και να συμπράττει με την ανοχή της ένα χρόνο, έχοντας ένα χρόνο στη διάθεσή της, μπορούσε να αποτρέψει με κάθε τρόπο αυτή τη συμφωνία. Απλά δεν επικοινωνιακά δεν μπήκαν στο παιχνίδι να σηκώσουν αυτό το ζήτημα. Ο ένας να το καρποθεί ως επιτυχία γιατί το έφερε και ο άλλος για την αδράνειά του ή για την αντίδρασή του ότι δεν συμφωνούσε με το σύνολο, αλλά τη σεβάστηκε απόλυτα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τελικά όμως αυτό αποτυπώθηκε στην κάλπη έμεσα. Αυτά θα φανούν στην πορεία γιατί η αιμορραγία και αυτό το τεράστιο όνειδος θα είναι μια υπόθεση που ο ελληνικός λαός δεν θα το ξεχάσει γιατί είναι μέρος της ιστορίας του και θα είναι μέρος του μέλλοντός του που θα ταχθεί να το υπερασπιστεί. Και όταν θα πρέπει να το υπερασπιστεί θα θυμάται όλους αυτούς που συντέλεσαν και ήταν εκεί για να το φέρουν να ξαναυπερασπιστεί τη Μακεδονία που την απελευθέρωσε και είναι κάτι καθαρά και μόνον ελληνικό πράγμα, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Μπορούμε να το απαντήσουμε αυτά με πολλά επιχειρήματα ιστορικά και αν μας δοθεί η ευκαιρία μπορούμε να τα εκθέσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο ότι δηλαδή, εντάξει, φυσικά και υπάρχουν τα ιστορικά τεκμήρια και όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια πραγματικότητα σήμερα, δηλαδή ότι το κράτος των Σκοπίων ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, ναι. Και όπως είπες και εσύ και ο Μητσοτάκης έχει πει ότι θα σεβαστεί την Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι μέσω τουλάχιστον της κυβέρνησης που σίγουρα θα είναι, όπως όλοι λένε, η Νέα Δημοκρατία. Άρα οι πολίτες που θα ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζω ότι δεν το γνωρίζουν. Έχει θολωθεί το τοπίο. Δόθηκε μία ασαφής απάντηση, μία συσκότηση, μία συστηματική, ώστε να μην αποτυπωθεί καθαρά η άποψη που πρεσβεύει.
όταν λες θα σεβαστώ τη συμφωνία είναι σέβομαι τον εγκληματία και την πράξη του εγκλήματος. Δηλαδή, σέβομαι το φόνο, σέβομαι και το δολοφόνο. Σέβομαι το βιασμό, σέβομαι και το βιαστή. Οπότε τον νομιμοποιεί και χαίρεται για αυτή την πορεία. Αλλά εκεί δεν καλείσαι να αναλάβεις την ηγεσία της χώρας, όποιος κι αν είσαι, για να σεβαστείς ένα έγκλημα ή κάτι το προδοτικό ή κάτι το οποίο βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Εκεί ανεβαίνεις και σε υψώνει ο ελληνικός λαός έχοντας την απόλυτη εξουσία σε εισαγωγικά, να είσαι πρωθυπουργός για να βελτιώσεις και να αποκαθιλώσεις ό,τι το βλαπτικό φέρει ο προκάτοχός ή οποιοδήποτε άλλος. Υπερασπίζεσαι τα δίκαια. Το εθνικόν είναι και το αληθές. Uh-huh. Αφού έχουμε τα τράνταχτα επιχειρήματα που δηλώνουν αυτό το πράγμα, γιατί δεν βρίσκω κανένα λόγο να έχουμε δεχτεί τόσες πιέσεις και να αυτοξευτελιζόμαστε σε μια διαδικασία που η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης μας σμπρώχνει στο να την ανατρέψουμε. Μάλιστα. Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης νιώθει έτσι σίγουρα, απλώς εκλογικά δεν μετουσιώνεται αυτό. Ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως είπαμε και για την οικονομία ότι ζούμε σε μια μεταμνημονιακή εποχή. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι άμεσα, δηλαδή όχι σε βάθος τετραετίας αλλά άμεσα, θα αλλάξουν τα πράγματα και από τον πρώτο κιόλας χρόνο με μείωση της φορολογίας, με μείωση των εισφορών, με άμεση έναρξη των ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων. Πιστεύεις, θεωρείς ότι αυτή είναι η σωστή πορεία των πραγμάτων, δηλαδή θα βοηθήσει αυτό στο να αλλάξει η εικόνα και να φτάσουμε έτσι σε ένα επίπεδο βιωτικό και οικονομικό καλύτερο από ό,τι είμαστε τώρα? Αυτό είναι μια ελπίδα, είναι μια προσδοκία. Τι θα έλεγε ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός, είναι υποψήφιος πρωθυπουργός ή εν δυνάμει πρωθυπουργός, θα υποσχόταν τα καλύτερα δυνατά για να προσελκύσει τον κόσμο, να το στρέψει στην κάλπη και να τον επιλέξει για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. Οι αλλεπάλληλες αλλαγές, ας πούμε, σε οποιαδήποτε από τα φορολογικά συστήματα και τις οικονομικές επιλογές δεν αφήνουν τα πράγματα να κατασταλάξουν ώστε να πορευτεί και να βρει ένα βηματισμό. Ο ξένος έλεγχος και η άμεση σχέση των άλλων δυνάμεων που παρισφρίουν στα εσωτερικά μας ζητήματα δεν μας αφήνει να έχουμε ανεξάρτητες επιλογές. Και αν δεν βγει μια καινούργια ηγεσία, νέα πρόσωπα που δεσμεύονται, όπως εγώ ήρθα για να μείνω στην πολιτική και να κάνω πράγματα που τελικά θα είναι αξιόλογα και θα μείνουν ως μία μνήμα, θέλω να πιστεύω, που ο καθής θα λέει ένα έβγαινε, ένα μπράβο. Δεν ήρθαμε εδώ για να κοροϊδέψουμε και να παίξουμε με τη συνείδηση του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι η οικονομία και τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που ο ξένος έλεγχος είναι ομός και απροκάλυπτος και γινόμαστε μεταπράτες των εντολών που δεχόμαστε απ' έξω, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μια πόσο ευημερούσα εικόνα που θέλει να μας παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Για την ασφάλεια των, για την ασφάλεια των πολιτών, ποια είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών, τι θα έχετε να μας πείτε για αυτό το θέμα? Η ασφάλεια των πολιτών είναι ένα μείζον θέμα και αυτό, διότι με τις αθρώες εισρωές των μεταναστών που δεν φταίνε για να είναι εδώ, κάποιοι βέβαια είναι επαγγελματίες μετανάστες, κάποιοι είναι πρόσφυγες πράγματι, και αυτό το κοκτέιλ οδηγεί σε μια γενικευμένη κατάσταση που ουσιαστικά διωγγώνει το έγκλημα εκ των πραγμάτων. Όταν έρχεται ένα τέτοιο μέγεθος δημογραφικό απ' έξω, με άλλες κουλτούρες, με άλλους πολιτισμούς, και δεν ξέρουμε ποια πρόσωπα το απαρτίζουν αυτό το ζήτημα, τότε η εγκληματικότητα αυξάνεται. Ήδη υπάρχει εγχώρια, δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, αναλώνεται το αστυνομικό προσωπικό σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του μεταναστευτικού κτλ. Οπότε η δυναμική για να παραχθεί η αποτροπή του εγκλήματος
και της εγκληματικότητας μειώνεται. Μάλιστα. Είναι βέβαιως ένα σημαντικό θέμα και αυτό, η ασφάλεια των πολιτών, όπως είναι και όλα όσα συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την, επειδή έχετε μία συνεργασία και με τον κύριο Νασιούλα, έχετε, είστε σε συνεννόηση, κινείστε αυτόνομα, δηλαδή πώς, το συμβουλεύεστε, ποια είναι η σχέση σας σήμερα, ας πούμε. Ο Γιάννης Νασιούλας είναι μία πολύ σημαντική προσωπικότητα, μία τεράστια προσωπικότητα. Πιστεύω και μία ανερχόμενη ελπίδα που αξίζει τον κόπο να τον ακούς, να συνομιλείς, είναι φίλος, είναι συνεργάτης. Όπως μπορεί να με συμβουλεύετε αυτό, το συμβουλεύουμε και εγώ, γιατί έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά. Και είχαμε μία αγαστή συνεργασία. Βέβαια, ο καθένας είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος. Δηλαδή, στην επιλογή σου να κατέβεις με ένα συγκεντρών, ήταν προσωπική μόνο? Προσωπική. Προσωπική, uh-huh. Καθαρά. Το ότι μπορεί να προσυπογράφει ή να κάποιος να επικροτεί μία επιλογή. Ή να γιατί είδαμε δημόσια το Γιάννη τον Νασιούλα να στηρίζει το πρόσωπο. Το και πρόσωπο αυτό είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Και κατ' επέκταση. Uh-huh. Και τον χώρο σε εισαγωγικά, έτσι. Νομίζω ότι έχει να κερδίσει πάρα πολλά κάποιος αν ακούει τον Γιάννη Νασιούλα, γιατί έχει δείξει τα δείγματα γραφάσης του, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Uh-huh. Και είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον να περιμένουμε και αυτός να μετέχει στη μεγαλύτερη κλίμακα των εθνικών μας πραγμάτων και εκλογών. Όπως όλα δείχνουν, το είπαμε και προηγουμένως, η Νέα Δημοκρατία θα είναι η κυβέρνηση. Πιστεύεις ότι χρειάζεται ο τόπος μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ή θα ήταν καλό να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας με όσο περισσότερα κόμματα? Γιατί το λέω αυτό γιατί βλέπουμε να ο κόσμος μετά τα μνημόνια και όλα αυτά να έχει γυρίσει την πλάτη του σε κόμματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί και αντρωθεί την περίοδο εκείνη, δηλαδή ανεξάρτητοι Έλληνες, ποτάμι που διαλύθηκαν, η Χρυσή Αυγή παραπέει, η Ένωση Κεντρών δεν έχει τα ποσοστά που είχε στο παρελθόν. Απ' την άλλη, όμως, έχουν δημιουργηθεί κόμματα καινούρια, τα οποία φαίνεται ότι κερδίζουν την προτίμηση του κόσμου, όπως είναι του κυρίου Βαρουφάκη και του κυρίου Βελόπουλου. Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συνεργασία όλων των κομμάτων ή ένα ισχυρό κόμμα θα κυβερνήσει καλύτερα? Όσο το δυνατόν, περισσότερα. Ένας σημαντικός αριθμός κομμάτων είναι στην τελική διαμόρφωση της κυβέρνησης και συμμετέχουν στην διαμόρφωσή της, νομίζω ότι είναι θετικό. Η αυτοδυναμία έχει διαλύσει τη χώρα, έκανε μια δεσποτική εξουσία το εκάστοτε κόμμα που κυβερνούσε, έκανε ό,τι ήθελε ανεξέλεγκτα. Νομίζω η συμμετοχή, ο έλεγχος, οι διαφορετικές αντιλήψεις, οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να δέχεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και έχει τον κυρίαρχο ρόλο στην κυβέρνηση που φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία, θα την βοηθήσει να μην κάνει εγκλήματα, να την τραβήξει λίγο τα σκοινιά και να μην δρά χωρίς να ρωτάει κανέναν τίποτα. Μάλιστα. Το γεγονός ότι πολλοί ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών πλέον κατευθύνονται προς το Βελόπουλο ή το Βαρουφάκη, αυτό για ποιο λόγο γίνεται, πιστεύεις? Κοίτα, όταν παρουσιάζονται νέα κόμματα στην πολιτική σκηνή, αυτό μπορεί να δίνει μια ευκαιρία και να ελπίζει ο κόσμος. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δείξει το τι έχουν κάνει, έχουν δοκιμαστεί στο πολιτικό στερέωμα. Ήταν και οι δύο βουλευτές, ο Βαρουφάκης ήταν και υπουργός. Υπουργός που οδήγησε με ειδικούς χειρισμούς στην χώρα στα βράχια. Δεν ξέρω αν το έκανε αυθορμήτως ή είχε κάποιο σχέδιο, πάντως ήταν εντελώς αποτυχημένη και δεν ήταν σε συνεργασία και από ό,τι φάνηκε σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή διαχωρίστηκαν, διχάστηκαν. Διχάστηκαν στο τέλος και πληρώνει η χώρα τα σπασμένα από μια τραγική επιλογή και κάποιους χειρισμούς εγκληματικούς που διέπραξαν τα πρόσωπα αυτά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται όμως ότι ο κόσμος τον προτιμάει τον κύριο Βαρουφάκη για... Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Δεν αποκρισταλώνεται πάντα, δεν αποτυπώνεται όταν είναι νοπές οι μνήμες το ποιος ευθύνεται και γιατί. Αυτά θέλουν βάθος χρόνου στην ιστορία για να αποτυπωθούν
και να είμαστε ξεκάθαροι και να βγάλουμε κάποια τεκμήρια. Ναι, θέλω να πω όμως τα ζήσαμε τα γεγονότα. Θυμόμαστε την περήφανη εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση. Ο Τσίπρας είπε όχι και έκανε τον ναι. Είπε θα ασκήσει τα μνημόνια και δεν έσκησε ούτε. Ναι. Δεν ξέρω είπε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μια εφημερίδα που βρέθηκε τυχαία μπροστά του. Mm-hmm. Πράγματα που λένε και αναιρούν τον εαυτό τους πολύ συχνά. Ο κόσμος έχει θυστεί να μπορεί να βλέπει ανθρώπους που αναιρούν τον εαυτό τους σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και επειδή θέλει να ελπίζει και βρίσκεται σε μια δεινή θέση, τελικά σου λέει πρέπει να συντηρήσουμε την ελπίδα. Μπορεί να δημιουργεί μια αίσθηση αυταπάτης για να μπορεί να έχει να πορευτεί, να αντέξει. Μάλιστα. Βεβαίως η κάλπη θα αποφασίσει και έχουν μείνει και λίγες μέρες, δεν είναι δηλαδή μια μισή εβδομάδα πόσο έμεινε για τις εκλογές. Τώρα, η Ένωση Κεντρών είπαμε ότι είναι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πολύ χαμηλό το ποσοστό της και μένει εκτός Βουλής. Ανέβηκε βεβαίως λίγο. Ναι, ανέβηκε. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τώρα. Εμπιστεύεσαι τις δημοσκοπήσεις? Πιστεύεις ότι αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής ή προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα? Οι δημοσκοπήσεις είναι μια μέθοδος που πολλές φορές φτάνει στα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή να συνηγορήσει αυτό που την επιτάσσει η επιστήμη να έχει κάποια ασφάλεια στα αποτελέσματά της. Αυτό είναι το διακύβευμα της επιστήμης, αν είναι μια μέθοδος. Κάποιες φορές δεν το καταφέρνει αυτό. Κάποιες φορές βέβαια είναι σκόπιμο που δεν το καταφέρνει, κάποιες φορές τυχαίνει να συμβαίνει να μην μπορείς να καταγράψεις την πραγματικότητα. Αλλά τις περισσότερες φορές νομίζω ότι είναι ένα χειριστικό και μια χειραγωγήσιμη διαδικασία, γιατί αυτή η χειραγωγήσιμη διαδικασία, ένα πλαστό γεγονός δημιουργεί ένα πραγματικό. Όταν η εικόνα αποτυπωθεί και καταγραφεί ότι έχει το χι ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κεντρών είναι χαμηλά, ο κόσμος αποθαρρύνεται. Και αυτό μετά δημιουργεί ένα ψεύτικο, ένα προπαγανδιστικό γεγονός, δημιουργεί ένα πραγματικό. Και μετά αυτό γίνεται πραγματικό και πατάει και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων που οι δημοσκοπήσεις εργαλειακά μπορεί να κάνουν και λάθος, αλλά πολλές φορές νομίζω ότι δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, είναι κάποιο παιχνίδι. Κάποιο παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως βλέπουμε ότι ο κύριος, όπως είπαμε, ο κύριος Λεβέντης κάνει αυτές τις προσπάθειες, θα φανεί. Κλείνοντας λοιπόν την συζήτησή μας, κύριε Γιαννουλίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν θέλετε, να σας δώσω μάλλον την ευκαιρία, αν θέλετε να πείτε κάτι που δεν είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας και πιστεύετε ότι πρέπει να ακουστεί. Εγώ δεν θα σεβαστώ την συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να το πούν καθαρά και όσοι είναι να βγουν, να εκλεχθούν από την Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιοι βουλευτές και αν πιστεύουν το ίδιο πράγμα και ταχθούν σε όλο αυτό, διότι θα είναι ένα πρόβλημα που θα μας ζημιώσει αν δεν δράσουμε άμεσα και δεν θέλω ούτε τα σύνορα φτάσουν στη Λάρισα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Βόρειος λαός, πληθυσμός που βρίσκεται από πάνω μας έχει σχέση με την Μακεδονία τη μία και μοναδική, ή τα σύνορα ήταν εδώ, η ταυτότητά της, η γλώσσα της κτλ. Θέλω επίσης να είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο που θα έχει να προσδώσει πολλά πράγματα και να επιφέρει, γιατί είμαστε νέα γενιά και από εμάς θα εξαρτηθεί ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη των πραγμάτων. Και ένα τρίτο, ο ξένος έλεγχος που είναι διακεκριμένος, συσταγωγικά, πρέπει και οφείλουμε να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, γιατί οφείλουμε να κατευθύνουμε τη χώρα μας και τον εαυτό μας εκεί που αξίζει και εκεί που μπορούμε να πάμε, γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες η χώρα μας, ο ελληνικός λαός, και αδίκως ταλανίζεται και ταλαιπωρείται. Μάλιστα. Κύριε Γιαννουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Δημήτρης Γιαννουλίδης, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με την Ένωση Κεντρών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.